Την ψυχρολουσία της πρώτης οντισιόν θα δεχθεί ο 23χρονος Στέλιος Τηλιανού για να παρουσιάσει το υποκριτικό του ταλέντο. Ελπίζουμε μόνο να μην καταλήξει σε μονόλογο από το ημερολόγιο ενός τρελού. Καλησπέρα σου. Το όνομά σου? Στέλιος Τηλιανού. Πες μας μερικά πράγματα για σένα. Δουλεύω σε ιδιωτική υπηρεσία ασφαλείας. Ασχολούμαι με το θέατρο εδώ και 6 μήνες, ετοιμάζομαι για δραματική σχολή. Ασχολήθηκα με το χορό 1,5 χρόνο, ένα χρόνο με το modeling και με τη γυμναστική. Τι ύψος έχεις? 1,70. Τι ταλέντο θα μας δείξεις σήμερα? Ετοίμασα ένα μονόλογο από τη θεατρική παράσταση, από το ένα κομμάτι που συγγραφεί παράσταση του Tennessee Williams, το Γυάλινος Κόσμος. Είμαι ένας από τους 4 πρωταγωνιστές, όπου έρχεται σε διαμάχη με τη μητέρα του και ξεσπά. Εντυπωσίασέ μας. Μητέρα, πάω σε καταγόγια όπου πίνουνε χασίς. Ναι, σε καταγόγια όπου μαζεύονται εγκληματίες και δραπέτες, μητέρα. Είμαι σε σπήρα κακοποιών. Είμαι ένας πουλημένος δολοφόνος. Κουβαλάω σε θήκη βιολιού ένα ντόρμικαν. Διευθύνω ένα σωρό βρώμικα κέντρα. Με λένε Φωνιά. Ο Φωνιάς Γουίλφιλτ! Πάω σε χαρτοπαίγνια. Σκορπάω περιουσίες στη ρουλέτα. Καμιά φορά βάζω ψεύτικο μουστάκι και πράσινες φαβορίτες. Τότε με φωνάζουνε «Ο Ελ Διάπλο!» Αυτό. Μάλιστα. Βίκυ μου. Θέλω να σου κάνω μία ερώτηση και είναι βασική για αυτό που θα επακολουθήσει. Ενώ, στη γνώμη μου, για σένα. Σ' αρέσει το modeling πιο πολύ ή το θέατρο? Ήρθες εδώ, μας έδειξες ένα ταλέντο σου που είναι υποκριτική. Ναι. Από ό,τι κατάλαβα, έχεις ασχοληθεί περισσότερο με το θέατρο παρά με το modeling. Θεωρώ ότι μάλλον σου πάει καλύτερα η υποκριτική από το modeling. Ετοίμασα κάτι θεατρικό, γιατί πιστεύω ότι σχετίζεται το θέατρο με το modeling, αν και έκανα modeling ένα χρόνο. Απλά πιστεύω ότι δείχνω περισσότερο τον εαυτό μου βάσει το θέατρο. Τον εαυτό σου, αν θες να τον δείξεις, επειδή εδώ αυτό το show αφορά περισσότερο το modeling, μπορείς να το δείξεις και κάνοντας πασαρέλα. Επέλεξες λοιπόν να δείξεις ένα θεατρικό κομμάτι, το οποίο είναι και δύσκολο, το συγκεκριμένο. Θα ήταν για σένα πολύ πιο εύκολο, αφού έχεις έρθει στα Mr. Κύπρος, να κάνεις κάτι που να έχει λίγο σχέση με το modeling. Σε ευχαριστούμε πάντως που μας έδειξε αυτό το κομμάτι. Παρακαλώ. Γιάννη μου, θα είσαι πιο ενθαρρυντικός? Εγώ θα διαφωνήσω με την κυρία Κουλιανού. Θεωρώ ότι τα μοντέλα είμαστε κάποιες φορές ηθοποιοί που δεν μιλάμε και είναι πολύ χρήσιμο ένα μοντέλο να ξέρει να κινείται. Ισχύει. Και να χειρίζεται το σώμα του. Στα διαφημιστικά κτλ. Είμαστε σαν ηθοποιοί που δεν μιλάμε. Θα συμφωνήσω όμως με τη Βίκη ότι ίσως σου ταιριάζει περισσότερο το θέατρο. Δεν ξέρω αν έχεις το ύψος, χωρίς να θέλω να σε στεναχωρήσω ούτε ναι. να σε προσβάλλω για το modeling, αλλά... Για πασαρέλα νομίζω δεν το έχω, ναι. Για φωτογράφηση ναι. Έχουμε τον Μάριο να δούμε αν είναι βέβαια. Τόσο καλός. Να το δούμε. Γράφεις και το ξέρεις. Η Βίκη Κουλιανού θα είναι η πρώτη η οποία θα ψηφίσει. Είπες όχι. Είναι αυτή η απόφασή σου? Γιατί έχουμε ίσως. Όχι. Εννοώ ότι είπες πριν όχι, πριν δεις τις φωτογραφίες. Συνεχίζουμε με το όχι. Μπορεί να άλλαξες γνώμη. Γράφει πάρα πολύ καλά. Συνεχίζω να πιστεύω όμως ότι θα του κάνει πολύ καλό να ασχοληθεί με το θέατρο. Από μένα δεν είναι ναι. Ο Γιάννης. Πιστεύω ότι όντως η υποκριτική σου ταιριάζει περισσότερο. Αλλά παρόλα αυτά, θεωρώ ότι αυτός ο διαγωνισμός δίνει ευκαιρίες σε πολλούς τομείς και σε πολλά πράγματα σε όλα τα νέα παιδιά. Οπότε, Στέλιο, θα ήθελα να σε ξαναδώ. Από μένα είναι ναι. Γιώργος.
ταλέντο μας έδειξες ότι έχεις και στις φωτογραφίες γράφεις και εγώ θα πω ότι θα ήθελα να σε ξαναδούμε οπωσδήποτε. Ευχαριστώ. Ρίτα μου. Ναι. Τρία ναι. Τρία ναι, ένα όχι, περνάς στην επόμενη φάση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα δώσω το καλύτερο μου για αυτό και ελπίζω να τα πάω καλά.